Σεβαστοί μου παλαιοί διδάσκαλοι που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Στον χώρο των βιβλικών σπουδών, όπως αυτές καλλιεργούνται σε αγγλόφωνες προτεσταντικές κοινότητες του μεταπικιοκρατικού κόσμου, εκδηλώνονται διάφορες μορφές αθεΐας, διαφορετικής εντάσεως, εκτάσεως και χρειάς. Υπάρχουν σύγχρονοι βιβλικοί ερευνητές, οι οποίοι αρνούνται την Αγία Γραφή ως Λόγο Θεού, συμφώνως βέβαια προς τις προτεσταντικές μηχανικές, φυσικές ή ηθικές θεωρίες περί θεοπνευστίας, από τις οποίες πηγάζουν η προμοντερνιστική, η ιστορικιστική και η φονταμενταλιστική ερμηνεία της Βίβλου, ή αρνούνται την Αγία Γραφή ως Λόγο Θεού ενδεδειμένο ανθρώπινη γλώσσα κατά τη μοντερνιστική, την ιστορικοφιλολογική και την κριτικο-ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία παρέσχει έδαφος για την ανάπτυξη της φιλελεύθερης θεολογίας, ή αρνούνται την Αγία Γραφή ως ανθρώπινο λόγο περί Θεού, συμφώνως προς την μεταμοντερνιστική, κοινωνιολογική, φιλολογική, μη ρεαλιστική προσέγγιση που γέννησε τη λεγόμενη ριζοσπαστική θεολογία. Τις υφιστάμενες μορφές αθεΐας επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει ο Γιάκο Γκέρικε, καθηγητής φιλοσοφίας της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης στο Northwest University της Νότιας Αφρικής, ως εξής. Πρώτον, ρητή και άρητη, σιωπηρή αθεΐα, η πρώτη αποτελεί πίστη ότι δεν υπάρχει Θεός και χαρακτηρίζει βιβλικούς θεολόγους οι οποίοι άρχισαν τις σπουδές τους ως θεϊστές και κατέληξαν αθεϊστές, και η δεύτερη δηλώνει απουσία πίστεως στην ύπαρξη Θεού. Δεύτερον, ευρύτερη και στενότερη αθεία. Η πρώτη αφορά στην αντίληψη ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας Θεός και η δεύτερη απορρίπτει την ύπαρξη ενός ή περισσότερων θεών. Οι άθεοι βιβλικοί ερευνητές απορρίπτουν την κλασική και σύγχρονη θεϊστική έννοια περί Θεού. Τρίτον, θετική και αρνητική αθεία. Η πρώτη χαρακτηρίζει την καθαυτό αθεία και σπανίως ομολογείται από τους αθεϊστές ερευνητές της Βίβλου. Η δεύτερη αναφέρεται σε ποικίλες μη θεϊστικές κατηγορίες, ως λόγου χάρη ο αγνωστικισμός, ο μεταθεϊσμός, ο πανενθεϊσμός κτλ. Και προτιμάται από τους αρνητές του θεϊσμού, προκειμένου να αποφύγουν τον κοινωνικό στιγματισμό και τις ψυχολογικές συγκρούσεις. Τέταρτον, η σκληρή αθεία όσων επιδιώκουν να προωθήσουν στον ακαδημαϊκό και δημόσιο βίο την αθεϊστική ιδεολογία ως αιτία και κινητήρια δύναμη, και η μαλακή αθεία όσων προτιμούν να σιωπούν και περιορίζονται στο περιεχόμενο της έρευνάς τους. Πέμπτον, η ισχυρή ή δογματική αθεία όσων διακατέχονται από υπέρμετρη βεβαιότητα και προς αυτήν κατατείνουν οι άθεοι βιβλικοί ερευνητές, και η ασθενής ή σκεπτικιστική αθεία όσων έχουν την υποψία ότι οι πεποιθήσεις τους δίνονται και να διαψευστούν. Έκτον, τέλος, η θεωρητική αθεία, δηλαδή η απιστία μεταλόγου, η οποία χαρακτηρίζει αθέους βιβλικούς ερευνητές, πλήστοι εκ των οποίων ερευνούν τη Βίβλο για να υποστηρίξουν το λόγο της απιστίας τους, και η πρακτική αθεία ως άρνηση της υπάρξεως του Θεού όσων ζουν ως εάν μη υπήρχε Θεός. Η ορθή κατανόηση των προαναφερθησών ομάδων προϋποθέτει τη γνώση της αντιπαραθέσεως νομιναλιστών, ρεαλιστών, θεϊστών και αθεϊστών στις δυτικές μεταπικιοκρατικές εκκοσμικευμένες κοινωνίες, όπου όμως η θρησκευτική πίστη αντιστρατεύεται την επιστημονική και φιλοσοφική γνώση. Και δεύτερον, την κριτική της ιδεολογίας που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 90, καθώς και την εκκοσμικευμένη βιβλική κριτική του 2000. Οι προαναφερθήσεις ομάδες αφορούν στις ιδεολογικές προϋποθέσεις μερικών ερευνητών της Βίβλου και όχι στον τρόπο με τον οποίο η Παλαιά Διαθήκη προσεγγίζει θεολογικά το φαινόμενο της αθείας. Ο ημέτερος σεβαστός διδάσκαλος Νικόλαος Μπρατσιώτης, σε πρόσφατο πόνημά του υπό τον τίτλο «Εξαποκαλύψεως γνώσης Θεού, σχέσεις Θεού και ανθρώπου, πίστης και αθεία», που εκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία το 2015, εντοπίζει ομάδα ψαλμικών χωρίων όπως το «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού και έστη Θεός» και άλλων χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης, και υπογραμμίζει ότι κοινό γνώρισμα της ομάδος ταύτης
είναι ότι και εκ πρώτης όψεως η άρνηση του Θεού δεν έχει θεωρητικών υπόβαθρων, το οποίο να στοιχειοθετεί θεωρητική άρνηση της υπάρξεως του Θεού, αλλά αφορά αυτή εις την καθημέραν πράξη του βίου. Πρόκειται λοιπόν περί πρακτικής αθεΐας, σαφώς αντιδιαστελωμένης από της θεωρητικής αθεΐας. Με τον τρόπο αυτό υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται όλες οι παλαιοδιαθηκικές εκφράσεις που αναφέρονται στην αλωτρίωση του περιουσίου λαού και την αποξένωσή του από τον αληθινό Θεό και τον υπερφυσικός αποκεκαλυμμένο νόμο αυτού. Η λέξη αθεΐα δεν αποτελεί σύγχρονο νεολογισμό, αλλά απαντά ως τεχνικός όρος ήδη στην Παλαιά Διαθήκη κατά τους 70, δηλαδή στον ευρύτερο Αλεξανδρινό κανόνα που διαφέρει από τον Παλαιστινό κανόνα, εκπροσωπούμενο από το μασορητικό κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Τον κανόνα αυτό υιοθέτησαν ως γνωστόν οι προτεσταντικές θρησκευτικές κοινότητες. Ειδικά στο Α Μακαβαίων, στο πρώτο βιβλίο Μακαβαίων, 16ο κεφάλαιο, στίχος 17, κατά τον Αλεξανδρινό κώδικα, ο οποίος εν σχέση προς τους άλλους αρχαίους κώδικες που περιέχουν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, παρουσιάζει πλήστες ιδιομορφίες υψίστου θεολογικού ενδιαφέροντος, λέγεται περί του Πτολεμαίου του Αβούβου ότι «επίησεν αθεΐαν μεγάλην και απέδωκεν κακά αντί αγαθών». Ο σύμμαχος ο Ευιονίτης, ο δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν, ο οποίος εξεπώνησε ανταγωνιστική προς τους 70 μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από εβραϊκό πρωτότυπο, διαβάζει επίσης στο Οσιέ κεφάλαιο 4, στίχος 15, «αθεΐα αντί του αβών, του εβραϊκού αβών, που σημαίνει αμαρτία». Ταυτίζει έτσι την ειδωλολατρία και την ψευδορκία με την αθεΐα, λέγοντας «σίδε Ισραήλ μη αγνώει και Ιούδα μη εισπορεύεστε εις Γάλγαλα και μη αναβαίνετε εις οίκον αθεΐας και μη ομνύετε ζώντα Κύριον». Ορισμό της αθεΐας, την οποία όμως ονομάζει αθεότητα, εν αντιδιαστολή προς τη δυσιδαιμονία, δίδει ο Πλούταρχος τα ηθικά, θεωρεί την αθεότητα και τη δυσιδαιμονία ως είδη της περιθεών αμαθίας και αγνίας, τα οποία ερίδονται επί κρίσεως ψευδούς και πάθους εν είδη απάτης και διαστροφών ψυχής. Υπογραμμίζει δε ότι η αθεΐα δημιουργεί σκληρούς χαρακτήρες και ήθη, η δε δυσιδαιμονία μαλακούς. Συγκρίνοντας τον άθεο με το δυσιδαίμονα, διαπιστώνει ότι «έι και γάρο μεν άθεος ακίνητος είναι προς το θείον, ο δε δυσιδαίμον κινούμενος ωσού προσήκη διαστρέφεστε». Τέλος, καταδεικνύει ο Πλούταρχος τη ματαιότητα της αθεΐας, παραφράζοντας ένα χωρίο από το βιβλίο του Αμός, το 9, κεφάλαιο 9, στίχος 13, και λέγει «πού μεταστεί, πού φήξει, ποι αν γίνα άθεον εύρη, ποι αν θάλαταν, εις τι καταδείς του κόσμου μέρος και αποκρύψας σε αυτόν όταν λέπορε πιστεύσεις ότι το Θεόν αποπέφευγας». Η ρίση αυτή ανακαλεί στη μνήμη το δεύτερο θεολογικό παράρτημα της Σοφίας Σολομώντος, όπου λέγεται «μάται μεν γαρ πάντες άνθρωποι φύση, εις παρή Θεού αγνωσία. Ταλέποροι δε και νεκροί σε ελπίδε αυτών, ήτινες εκάλεσαν Θεούς έργα χειρών ανθρώπων. Και πάντες δε αφρονέστατοι και τάλαινες, υπέρ ψυχήν νηπίου, οι εχθροί του λαού σου καταδυναστεύσαντες αυτών». Η Σοφία Σολομώντος, το νεότερο και μεγαλειωδέστερο όλων των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης κατά τους 70, συνεγράφει πρωτοτύπος ελληνιστή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 1ο αιώνα π.Χ. Ανήκει στα λεγόμενα αναγυνοσκόμενα, συνδυάζει παλαιοδιαθηκικό, θεολογικό και ελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό και αποτελεί κομπέντιουμ της ιστορίας και της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, εκπεφρασμένης κατά τρόπο απαράμιλο στην ελληνική γλώσσα. Προήλθε από τη γραφίδα πιστού ελληνόφωνου Αλεξανδρινού Ιουδαίου, ο οποίος φαίνεται ότι υπήρξε γνώστης και λάτρης της κλασικής ελληνικής παιδείας. Το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος ουδέποτε ανεγνώστη στη συναγωγή, αλλά υιοθετήθηκε εξ αρχής από την αρχαίγονη Εκκλησία και επηρέασε αποφασιστικά τη γλώσσα και τη θεολογία της. Η περισοφίας δικαιοσύνης τελικής κρίσεως και μεταθανατίου ζωής εκφράσεις του συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της χριστιανικής, θεολογικής, τριαδολογικής, χριστολογικής, πνευματολογικής,
ανθρωπολογικής και σωτηριολογικής ορολογίας και διδασκαλίας και αποτυπώθηκαν στα δογματικά και υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας. Ιδιαιτέρως το λεγόμενο δεύτερο θεολογικό παράρτημα, δηλαδή τα κεφάλαια 13 έως 15 του βιβλίου της Σοφίας Σολομώντος. Τα κεφάλαια αυτά εξηγούν σύντομα και περιεκτικά τη διοίκουσα έννοια ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή τη μονοθεία εν αντιδιαστολή προς την πολυθεία και την πρακτική αθεία, ως εκφάνσεις της αγνωσίας Θεού, οι οποίες δέσποζαν στο πολιτισμικό περιβάλλον του αρχαίου Ισραήλ και επέδρασαν καταλυτικά επ' αυτού από τον απαρχόν του μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Η όρια γνωσία Θεού και γνώσης Θεού που βρίσκουμε στο 13ο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος στίχος 1 και στο 14ο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος στίχος 22 χρησιμοποιούνται στο δεύτερο θεολογικό παράρτημα του βιβλίου μόνο κατά την περιγραφή της πλάνης του ανθρώπου. Δεν ορίζονται αμέσως, αλλά η έννοια τους προκύπτει καταρχήν εκ της αναλύσεως χωρίων που εμπεριέχουν ρήματα γνώσεως ή αγνίας σημαντικά. Επί τη βάση της χρησιμοποιουμένης ορολογίας και φρασεολογίας, θα επιχειρήσω στη συνέχεια να ανασυνθέσω συνοπτικά τη σχετική διδασκαλία του δευτέρου θεολογικού παραρτήματος της Σοφίας Σολομώντος, το οποίο αρχίζει ως εξής. «Μάται μεν γαρ πάντες άνθρωποι φύση, εις παρήν Θεού αγνωσία, και εκ των ορωμένων αγαθών ουκ ίσχυσαν ιδένε τον όντα, ούτε τις έργης προσέχοντες επέγνωσαν τον τεχνίτη». Ο όρος αγνωσία Θεού αποτελεί εν προκειμένου συνάρτηση πρώτον της πλάνης περί την γνώση του Θεού και δεύτερον του κακού φρονήματος περί Θεού, δηλαδή του κακού θελήματος ή βουλήματος, της κακής επιθυμίας του ανθρώπου και της κακής περί Θεού νουθεσίας των συνανθρώπων του. Δύο οδοί γνώσεως του Θεού διαζωγραφίζονται στο δεύτερο θεολογικό παράρτημα της Σοφίας Σολομώντος. Πρώτον, η φυσική οδός, κατά την οποία ο Δημιουργός γιγνώσκεται και θεωρείται αναλόγως του μεγέθους και του κάλους των δημιουργημάτων του. Και δεύτερον, η υπερφυσική οδός, η οποία προϋποθέτει την αυτοφανέρωση και έκτακτη θαυμαστή και σωτηριώδη επέμβαση του Θεού στην ιστορία για την απολύτρωση όλων όσοι ελπίζουν και πιστεύουν σε Αυτόν, με αγαθότητα και απλότητα καρδίας και με άδολο λογισμό. «Η γνώση του αληθινού Θεού είναι ολόκληρος η δικαιοσύνη», λέει η Σοφία Σολομώντος, «και ρίζα αθανασίας». Τούτο δε διότι, ως εξαγγέλλεται προγραμματικό στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, σκολιοί λογισμοί χωρίζουσιν από Θεού. Η αιτιολόγηση δηλαδή των θεολογικών θέσεων του δευτέρου θεολογικού παραρτήματος ειδικώς και της Σοφίας Σολομώντος γενικότερον, προκύπτει από την κατάδειξη του ατόπου των ειδωλολατρικών, αθεϊστικών και μηδενιστικών αντιθέσεων. Η κριτική της πολυθεΐας και της πρακτικής αθεΐας στο δεύτερο θεολογικό παράρτημα κινείται μεταξύ δύο πόλων, μεταξύ αγνωσίας Θεού και αγνίας πολέμου. Ο πόλεμος της αγνίας αφορά στους αγνοούντας γενικώς και στους αγνοούντας των πλάσαντα ειδικότερων. Οι πρώτοι μπορούν να θεωρηθούν ως τα εκτός της υπερφυσικής θείας αποκαλύψεως έθνη, οι δεύτεροι είναι οι ανήκοντες στον περιούσιο λαό του Κυρίου, ζώντες και ομνίοντες αδίκως. Τα είδωλα επέβαλε όχι η σοφροσύνη, αλλά η φιλοτιμία, δηλαδή η φιλοδοξία και ο καιροσκοπισμός των ανθρώπων, την δε πίνιαν ειδόλων, η οποία είναι αρχή πορνείας και φθορά ζωής κατά το 14ο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος, προκάλεσε την καινοδοξίαν αυτών. «Καινοδοξία γαρ ανθρώπων εισήλθε εις τον κόσμο και δια τούτο σύντομον αυτόν το τέλος επενοήθη». Η διατύπωση αυτή είναι συγκρίσιμη προς τον 23ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου της Σοφίας Σολομώντος, το οποίο εξηγεί ποια είναι η αιτία και ποιος ο αίτιος του θανάτου. «Φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθε εις τον κόσμο, πειράζουσι δε αυτόν ή της εκείνου μερίδος όντες». Η είσοδος του θανάτου στον κόσμο και το σύντομο τέλος των ανθρώπων δεν είναι λοιπόν επινόηση του Θεού. Αιτία αυτών είναι ο φθόνος του διαβόλου. Τούτο δε διότι ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν ουδέ τέρπεται επ' απολία ζώντων, λέει η Σοφία Σολομώντος στον πρόλογό της.
Η καινοδοξία των ανθρώπων είναι η πίστη αυτών στο μηδέν, δηλαδή η παντελής απουσία αληθινού νοήματος στη ζωή τους. Οι ασεβείς και άνομοι, δηλαδή οι άθεοι, ως μερείς διαβόλου, δεν αρκούνται στην ατομική πλάνη τους, αλλά συμπαρασύρουν κακοβούλος και άλλους ανθρώπους στη λατρεία των αποκοιμάτων της νοσηρής φαντασίας τους. Η Σοφία Σολομώντος δεν αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα θεών, αλλά ομιλεί περί της θρησκείας ανωνύμων ειδόλων. Είναι ανώνυμα, όχι άγνωστα, διότι δεν είναι φορείς αληθινού νοήματος. Η εξήγηση της απουσίας μνήας ονομάτων ξένων θεών μπορεί να αναζητηθεί στον όρο «Ακοινώνητον όνομα», κεφάλαιο 14, στίχος 21, ο οποίος εμφαίνει ότι οι χειροποίητοι θεοί δεν αποτελούν μέρος της πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον αληθινό Θεό. Δεν έχουν αληθινή ύπαρξη, δυναμένη δια της συναντήσεως να ενεργήσει πραγματική ελευθερία στην ανθρώπινη συνείδηση. Γι' αυτό αποκαλούνται από το συγγραφέα της Σοφίας Σολομώντος θεοί μάταιοι. Τη φύση και την ουσία των ειδώλων περιγράφει επακριβώς ο συγγραφέας της Σοφίας Σολομώντος, διότι κατασκευαστής τους είναι ο άνθρωπος και ως εκ τούτου κατέχει όλες τις προδιαγραφές και τον τρόπο χρήσεώς τους. Τα χειροποίητα είδωλα είναι νεκρά, διότι δεν έχουν εντός τους ψυχή και πνεύμα ζωτικό. Ένα και εν τούτου, η εξωτερική εμφάνισή τους χαρακτηρίζεται νεκράς εικόνος είδους άπνων, εν αντιδιαστολή προς το διφιές του ανθρώπου, ο οποίος σύγκειται εξ σώματος και ψυχής και είναι πρικισμένος με θεία πνοή ζωής. Τα είδωλα δεν είναι σωματικές υποστάσεις, διότι δεν είναι εκ Θεού πλασθέντα, αλλά εκ χειρών ανθρώπων. Το ανθρώπινο σώμα επλάστη επαφθαρσία. Το είδωλο που επλάστη από τον πεπτοκότα άνθρωπο είναι ύλη, τέχνη σε μελέτημα και δι' αποτέλεσμα εκβιασμού της τέχνης. Δεν το ενέπνευσε η τεχνή της σοφία, αλλά η καινοδοξία των ανθρώπων. Τα λίθινα και ξύλινα είδωλα είναι κατασκευασμένα εκ του αποβλήματος των αποβλημάτων της εργασίας του ξυλοκόπου, σε ώρα αργίας. Τούτο δε αντιδιαστέλλεται αφενός μεν προς τον τρόπο και το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου που ορίζεται στο Γενέσεως 2, στίχος 7 και στίχος 15, δια του εργάζεστε και φυλάσσιν, και αφετέρου προς το δημιουργικό και σωτηριώδες έργο του Θεού. Η Σοφία Σολομώντος διδάσκει περί Θεού ότι έκτισεν εις το είναι τα πάντα και περί της παντοδυνάμου χειρός αυτού ότι έκτισεν τον κόσμο εξ αμόρφου ύλης. Δηλαδή ο Θεός διεμόρφωσε την υπ' αυτού δημιουργηθήσα ύλη και την κατέστησε κόσμο, καθόν τρόπο επίησε τον άνθρωπον χούν από της γης. Επιπλέον ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου πνοή ζωής και κατέστησε τον άνθρωπο ψυχήν ζώσαν. Ο κατασκευαστής των ειδώλων, για να μην καταπέσουν και καταστραφούν, τα ασφαλίζει διασιδήρου στους τείχους ναών, τους οποίους κτίζουν οι άνθρωποι για τα είδωλά τους, όχι για να φυλάσσεται δηλαδή σε αυτούς η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού με τον εκλεκτό λαό του, τον οποίο εξέλεξε για να ευλογηθούν δι' αυτού όλοι οι λαοί της γης. Ο μεν ξυλουργός φέρεται ως πιστεύων στα είδωλα, ο δε πιλουργός ή κεραμεύς παρίσταται πρωτίστως ως κερδοσκόπος. Δια τούτο και καταγγέλλεται δρυμύτερα ως εμπορευόμενος τα ιερά και τα όσια και εμπέζουν τα θεία. Δεν είναι το υλικό αυτό καθ' αυτό καλό ή κακό, αλλά η βούληση του κατασκευαστού δύναται να είναι αγαθή ή πονηρή. Εκ του αυτού υλικού ο κατασκευαστής, αναλόγως του σκοπού του, μπορεί να κατασκευάσει σκεύη προς υπηρεσία ζωής ή προς θάνατο. Η κακότεχνος επίνεια των ανθρώπων συλλαμβάνει την ιδέα του ψευδοθεού και ο κακόμοχθος κατασκευαστής πλάσει τα είδωλα, κατά τη Σοφία Σολομώντος στο 15ο κεφάλαιο. Υπ' αυτή την έννοια ο κατασκευαστής ανάγει αυτόν σε κριτή των κατασκευασμάτων του, δηλαδή σε μέτρο της αλήθειας και της ορθότητας των χειροποίητων ψευδοθεών του. Ως εκ τούτου φέρει ακεραία την ευθύνη για τις συνέπειες της αντιθέω αυτής δράσεώς του. Οι χείρες του, του κατασκευαστού δηλαδή των ειδώλων, είναι άνομοι, λέει η Σοφία Σολομώντου στο 15ο κεφάλαιο, διότι στεναρώς αντιστρατεύονται το θείο νόμο.
Η άνομη χείρ των ανθρώπων και η άνομη χείρ του αιτίου της ειδωλολατρίας, δηλαδή του διαβόλου, αντιπαρατίθενται στη Θεία Χείρα, η οποία επίησε και κυβερνά τα σύμπαντα και η οποία είναι η ελπής του κόσμου, διότι αυτή θα κατατροπώσει την ημέρα εκείνη τον αρχαίο εχθρό και τους μιμητές του. Αναφερόμενος στην προαίρεση και στην ευτέλεια της επίνοιας του πυλουργού και του κεραμαίος, και στη φιλοτιμία, δηλαδή στην φιλοδοξία και κερδοσκοπία του τεχνίτου, ο συγγραφεύς της Σοφία Σολομώντος χρησιμοποιεί τη μεταφορά «ποδός η καρδία αυτού», ενώ προς έκφραση της διαγωγής του επηγής βίου και του τέλους του, χρησιμοποιεί τις μεταφορές «πυλού ατιμότερος ο βίος αυτού και γης ευτελεστέρα η ελπής αυτού». Διότι ως προεξαγγέλλεται στο πρώτο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος, στίχος 4, «εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας». Ο άθεος όμως, λογισάμενος ούκ ορθός, επιδίδεται σε αντίθεη δράση, διακηρύσσοντας ότι, όπως διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος, «ο λίγος εστί και λυπηρός ο βίος ημών, και ούκ εστινίασης εν τελευτή ανθρώπου, και ούκ εγνώστη ο αναλύσας εξάδου, ότι αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν, και μετά τούτο εσώμεθα ως ούχ υπάρξαντες, ότι καπνός υπνοεί εν ρησί ημών, και ο λόγος σπινθήρ εν κινήσει καρδίας ημών, ους βεσθέντος τέφρα αποβίσεται το σώμα, και το πνεύμα διαχυθίσεται ως χάβνος ανήρ». Οι προαναφερθήσεις μεταφορικές εκφράσεις απηχούν τις μηδενιστικές δοξασίες και ύβρις, τις οποίες εξτομίζουν οι άνομοι κατασταθέντες μερείς διαβόλου, διότι επλανήθησαν, απετύφλωσεν γάρ αυτούς η κακία αυτών και ούκ έγνωσαν μυστήρια Θεού, ουδέ μισθόν ήλπισαν οσιότητας, ουδέ έκριναν γέρας ψυχών αμόμων. Γι' αυτό και καιροφυλακτούν και δράτονται πάσης ευκαιρίας προς πορισμό κέρδους. Δια της κολακίας επιδιώκουν την εύνοια των τιμωμένων βασιλέων και δόξα ενώπιον των ανθρώπων. Οι βασιλείς του κόσμου τούτου και τι υπηρέτε της βασιλείας του Θεού δεν κρίνουν ορθώς, ούτε φυλάσσουν τον νόμο, ούτε πορεύονται κατά τη βουλή του Θεού, για τούτο καλούνται εχθροί του λαού και τύρανοι και η εξουσία αυτών τυραννής. Αντιδιαστέλλονται έτσι προς το σοφό βασιλέα του λαού και τη βασιλεία του Θεού. Θρησκεία ανωνύμων ειδώλων απέβει ό,τι αρχικώς ίσχυε ως ασεβές έθος. Οι άνομοι στρεβλώνουν την αλήθεια, προσαγορεύουν ειρήνη τα κακά της πρακτικής αθείας και υποδουλώνουν εαυτούς στη συμφορά ή την τυραννίδα, δηλαδή στο φυσικό και το ηθικό κακό. Το ηθικό κακό ταυτίζεται με την ειδωλολατρία εξαγνίας του αληθινού Θεού και με την πρακτική αθεία κατά την οποία ο άθεος γνωρίζει μεν το αγαθό θέλημα του αληθινού Θεού, αλλά δρά αντιθέως, κατασκευάζοντας είδωλα κατ' εικόνα του εαυτού του, επιζητώντας να εξοντώσει ηθικά και βιολογικά το δίκαιο και τον ευσεβή. Οι άθεοι, αντί να αναπέμπουν ευχαριστηρίους ύμνους και δοξολογία στον αληθινό Θεό, καίουν θυμίαμα ενώπιον των ψευδοθεών. Την αγνωσία Θεού θεωρεί η Σοφία Σολομώντος ως ασύγνωστο αμάρτημα. Στην Καινή Διαθήκη, ασύγνωστο αμάρτημα είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Εξ επόψεως καίνο διαθηκικής θεωρούμενη η έκφραση της Σοφίας Σολομώντος περί της πρακτικής αθείας ως ασυγνώστου αμαρτήματος που διαπράσταται εντός των εθνών και εντός του λαού του Θεού, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρακτική αθεία ταυτίζεται με τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, διότι ο άνθρωπος απαρνείται ό,τι ο Θεός ενεφύσισε στο πρόσωπο αυτού και καθιστά εαυτόν κατοικητήριο του πονηρού πνεύματος, του πνεύματος πορνείας, του πνεύματος του ψεύδους, του ακαθάρτου πνεύματος, υποτάσσει δηλαδή εαυτόν στην εξουσία του διαβόλου. Η παράβαση των αδίκων συνεπάγεται την των αμαρτανών των δίκην. Η Σοφία Σολομώντος δεν καταδικάζει μόνο την πλάνη περί τη θεογνωσία και το κακό περί Θεού φρόνημα, αλλά και πάντας τους ελευθέρα βουλήσει πλανηθέντας ως εραστάς κακών, δρώντας, ποθούντας και σεβωμένους τα είδωλα. Εντεύθεν και εξαγγέλει τον τελικό κολασμό του αμαρτωλού και του αμαρτήματος αυτού. Το χειροποίητον δε επικατάρατον αυτό,
Σκιοποίησα σε αυτό. Το πραχθέν συν το δράσαν δικολαστήσετε. Όταν η Σοφία Σολομώντος χαρακτηρίζει τον ειδωλολάτρη και το είδωλο δια του επικατάρατος, τότε παραπέμπει κατευθείαν στο γενέσεως 3, όπου επικατάρατος είναι όφης για την εξαπάτηση των πρωτοπλάστων, επικατάρατη είναι η γη, ένε και εν των έργων των ανθρώπων, και επικατάρατος, στο κεφάλαιο 4 του βιβλίου της γενέσεως, είναι ο Κάιν για το φόνο του αδερφού του. Ανάλογες εκφράσεις βρίσκουμε και στην λεγόμενη Αποκάλυψη Ισαΐου, και με αυτό θα τελειώσω, όπου υπογραμμίζεται ότι την ημέρα εκείνη της τελικής κρίσεως δεν θα τιμωρηθεί μόνον η προσωποποιηθήσα ανομία, αλλά και οι άνομοι ένας προς έναν, διότι η γη ηνόμησε δια τους κατοικούντας αυτήν, διότι παρέβησαν τον νόμον και ύλαξαν τα προστάγματα διαθήκην αιώνιων, την ημέρα εκείνη η γη θα ανακαλύψει το πρόσωπο αυτής και θα αποκαλύψει το αίμα αυτής και ου κατακαλύψει τους ανηρημένους αυτής. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.